Τώρα είναι πολύ χαρακτηριστικό, Χρήστο Κόνστα, ότι για τους φοροφυγάδες που ή για όσους κατηγορούνται για φοροδιαφυγή που ανακοινώθηκαν τα ονόματά τους χθες, ότι τα χρήματα βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, που σημαίνει ότι θεωρούν ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ατιμορρησία, δεν ελέγχεται κανένας. Και με μεγάλη άνεση δεν τα δηλώνουν, αλλά και τα καταθέτουν στην τράπεζα. Σήμερα το μεσημέρι είχαμε μια έντονη συζήτηση στη σύσκεψη ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί τι έχει κάνει μέχρι στιγμής, τι έχουμε κάνει. Έχει πάρει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων ένα σύστημα Excel, έβαλε δύο φίλτρα και τα συνέδεσε, δηλαδή πάτησε ένα κουμπί. Αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε βούληση να γίνει. Δεν υπήρχε πολιτική βούληση προφανώς. Εμάς μας ενδιαφέρει κάτι παραπάνω. Μας ενδιαφέρει πρώτον, αυτοί οι άνθρωποι ή να βρουν το δίκαιο τους ή να καταδικαστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μας ενδιαφέρει επίσης να πληρώσουν αυτοί που φοροδιαφεύγουν και τρίτον να μην ξαναφοροδιαφεύγουν. Ένα λεπτό, γιατί τώρα δεν μου τα λες καλά. Τα ονόματα που ανακοινώθηκαν είναι ονόματα στα οποία έχει, για να χρησιμοποιήσω μία έκφραση της Μακαρίτισσας Σαΐμνης της Μαλβίνας, έχει καρατσεκαριστεί ότι υπάρχει πρόβλημα με τις φορολογικές δηλώσεις. Γι' αυτό και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Ναι, αυτά τι σημαίνει, θα πληρώσει ένα 20% τώρα και θα πάει στα δικαστήρια. Και θα δούμε αν εκεί δικαιωθούν. Εγώ θα ήθελα να δικαιωθεί το ΣΔΟΕ και στις 300 περιπτώσεις. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα γίνει έτσι δυστυχώς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως το είπες και προηγουμένως, χρησιμοποιούσαν ένα πάγιο σύστημα. Όπως το είπε και ο κύριος Μιλωνάκης. Εγώ λέει 20 χρόνια είχα να δω την εφορία στο γραφείο μου. 20 χρόνια είχε να περάσει. Τι σημαίνει αυτό, Χρήστο μου, τώρα? Δεν κατάλαβα. Σημαίνει ότι έχει παγιωθεί ένα σύστημα. Αυτή είναι απίστευτη δήλωση. Ναι, ναι. Ακούσαμε έναν γιατρό, τον ψυχίατρο, τον κύριο Μιλωνάκη, να μιλάει περί χαλαρής σχέσης με την εφορία. Τι είναι η εφορία, κοπέλα με την οποία είχε χαλαρή σχέση ο κύριος Μιλωνάκης? Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε. Τι θα πει αυτό, δηλαδή επειδή η εφορία δεν έκανε καλά τη δουλειά της, εγώ την έκλεβα? Ακριβώς αυτό συνέβαινε. Ναι, αλλά αυτό ακριβώς συνέβαινε. Δεν είναι μια σοβαρή δήλωση. Ας μην την επικαλούμεθα. Και ακριβώς αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να στενέψει αυτός ο κορσές. Πρέπει να γίνει πολύ σφιχτό το πλαίσιο, ώστε να μην φοροδιαφεύγουν αυτοί που κάνουν τεχνίδι. Επίσης να γίνει με ουσιαστικό τρόπο το πλαίσιο στενό. Δηλαδή, κατ' εμέ δεν χρειάζονται ανακοινώσεις. Χρειάζεται δουλειά και αποτέλεσμα. Χρειάζεται αναδιοργάνωση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών. Χρειάζεται να αποκτήσουμε σοβαρές εφορίες. Χρειάζεται να πατάνε το κουμπί για να γίνει διασπάθρωση. Γιατί ο γιατρός που δήλωσε 300... δεν το πατούσαν μέχρι τώρα. Χρειάζεται να δούμε και ένα-δυο εφοριακούς, οι οποίοι δεν πατούσαν το κουμπί διότι πατούσαν άλλα κουμπιά, να οδηγούνται και αυτοί. Ή αποδέχτηκαν μια δήλωση 300 ευρώ ετήσιο εισόδημα σε κάποιον που έχει γραφείο στο Κορονάκι. Προσέξτε και τους άλλους 28.000 οι οποίοι εισέπραξαν μισθό από το δημόσιο και ξέχασαν να το δηλώσουν. Αυτό είναι καταπληκτικό. Παίρνανε το μισθό τους από το δημόσιο, δεν τον δήλωναν στην εφορία και κανείς δεν έκανε διασταύρωση. Μιλάμε για χώρα κωμωδία. Λοιπόν, θέλω όμως να δούμε και μια άλλη διάσταση πριν δώσω το λόγο στον κύριο Τράγκα.